Εμείς θέλουμε να λύσουμε ένα θέμα που έχουμε μια γειτονική χώρα με όρους ειρηνικής συνύπαρξης. Και θέλουμε να αρχίσει μια οικονομική, κοινωνική, πολιτική συνεργασία με αυτή τη χώρα. Για να είναι νομικά δεσμευτικό θέλουμε, έναντι όλων. Δεν θέλουμε αυτή η χώρα να είναι ένας παράγων αστάθειας και ένας παράγων που μπορεί να εξυπηρετήσει άλλα συμφέροντα άλλων χωρών. Γι' αυτό με εθνικό συμφέρον και παρά το ότι. Είναι αντίθετο με αυτό που είπαν πριν, που λένε ότι κύριε βάλαμε ένα πολιτικό ζήτημα. Εμείς ανοίξαμε την ατζέντα αυτή για λόγους εθνικού συμφέροντος, όχι κομματικού. Να το αντιστρέψω αυτό. Λέτε ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε την οικονομική ανάπτυξη να μην μπουν άλλοι. Και ποιος μας λέει, γιατί το θέτουν οι υπόλοιποι, ότι όταν θα βάλουμε εμείς την υπογραφή μας και θα γίνουν όλα αυτά, δεν θα κάνουν τα χειρότερα την επόμενη μέρα. Μα δεσμεύονται ως χώρα με μια συμφωνία. Δεν υπάρχει δεσμευτική. Η Τουρκία έχει δεσμευτεί και όλη την ώρα κάνει αέριες παραβιάσεις. Δεσμεύονται ως χώρα με μια συμφωνία. Και όπως εγώ θα ήθελα να πάω στο χωριό του παππού μου, στα σύλλογα της Καπαδοκίας, αλλά έχουμε κάνει συμφωνία με την Τουρκία και το έχουμε παραδώσει στην Τουρκία αυτό το μέρος. Και έχουμε κάνει συνθήκη ανταλλαγής πληθυσμών. Όταν μια χώρα κάνει συνθήκες με μια άλλη χώρα, αυτές οι συνθήκες δεσμεύουν την κάθε χώρα. Άρα δεν θα αφήνει παράθυρα η συμφωνία. Μα δεν θα αφήνουμε παράθυρα. Αυτοί όμως δεν δικαιούνται να μας κάνουν κριτική, αυτοί που φέραν το θέμα εδώ. Διότι κάποιοι όμως που δεν έχουμε φέρει το θέμα εδώ, δικαιούμαστε να μας κάνουμε κριτική του Λαξιάδη. Γιατί εμείς από την αρχή έχουμε σταθερή γραμμή. Έλεος τώρα δηλαδή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Κύριε Βλάση, κύριε Γεωργίου.